Βλέπουμε λοιπόν και στο επόμενο σημείο, περίπου 100 μέτρα, 150 μέτρα από τον βιολογικό καθαρισμό. Βλέπετε λοιπόν εδώ την κατάσταση. Βλέπετε εδώ να περιφέρονται διάφορα ζωήφια, διάφορα υπτάμενα έντομα τα οποία θέλουν και ζουν σε περιβάλλοντα με λύματα. Βλέπετε λοιπόν εδώ. Βλέπετε την κατάσταση η οποία είναι μπορώ να πω χειρότερη από την προηγούμενη φορά, το προηγούμενο βίντεο που έχουμε αναρτήσει πριν 1,5 μήνα. Η δυσοσμία είναι πραγματικά είναι, είναι τρομακτική. Βλέπετε εδώ και κάποια πουλιά τα οποία ζουν σε τέτοια περιβάλλοντα. Είναι πραγματικά να α, απορεί κανείς πώς επιτρέπεται αυτό το χάλι να υπάρχει. Και επαναλαμβάνω ότι όταν ο βιολογικός καθαρισμός ε, και η διαδικασία του δόθηκε στην λειτουργία και προς χρήση, ε, η τότε λοιπόν διοίκηση έλεγε και το είχαμε δει και εμείς, Uh, όλοι μας οι δημοσιογράφοι ότι το νερό που έβγαινε ήταν πεντακάθαρο και ήταν έτοιμο ακόμη και για να το uh, πιει κανείς έτσι τώρα βλέπετε εδώ πως είναι και αν σκεφτεί κανείς εδώ ότι μπορεί uh, σε αυτό το χώρο να βάλει χέρι μέσα uh, ή το πόδι του διότι οι αγρότες παίρνουν νερό και ποτίζουν τα χωράφια τους από αυτό εδώ που βλέπετε φίλες και φίλοι.